Κοίταξε, το Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και δεν έχει να κάνει με τη δυναμική των ομάδων. Δηλαδή, αν πάμε, ας πούμε, να μπούμε στη φιλοσοφία της ποιότητας, της ταχύτητας, της φυσικής κατάστασης, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω. Εντάξει. Αλλά το γεγονός ότι ο Ηρακλής παίζει την ιστορία του σε ένα παιχνίδι ενώ ο ΠΑΟΚ ίσως θέλει να προφυλάξει κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί το πρωτάθλημα είτε δεύτερος βγει είτε τέταρτος, στα μπαράζ, στα play-off θα βγει η όλη φάση. Και κάποιοι παίκτες δεν θα μπουν και στη φωτιά, θα δώσουν μάχες κτλ. Με οδηγό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ηρακλής θα δώσει τα ρέστα του στη δύναμη, στη μονομαχία, θα του βγει η ψυχή ιστορικά. Αυτό θα του δώσει ένα κλικ παραπάνω. Που σημαίνει ότι αυτοί θα δώσουν ένα κλικ παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα κλικ παρακάτω, όχι γιατί θα κάνει κατά κάποιο τρόπο στον Ηρακλή χάρη, αλλά σου λέει κρατήσω με Ολυμπιακό δυνάμεις, έχω κύπελο κτλ. Γιατί θα πάω σκοτωθώ εκεί πέρα. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι το χ. Δηλαδή οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκτός από χ γύρω από το παιχνίδι θα το θεωρήσω έκπληξη. Τώρα, για τους extreme τύπους, διπλό δεν υπάρχει γιατί υπάρχει διακοπή. Καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προηγηθεί πήκανε μέσα τα λάγια, το διακόψαν το παιχνίδι. Άρα αποκλείουμε το χ για τεχνικούς λόγους. Αποκλείουμε το διπλό για τεχνικούς λόγους και πάμε κατά 90% στο χ. Θα το ρισκάρω στο χ.